Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το τι προκαλεί τον καρκίνο του πνεύμονα. Έχει ενοχοποιηθεί ο δυτικός τρόπος ζωής ξεκάθαρα, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, μόλυνση του περιβάλλοντος, φυτοφάρμακα. Γενικότερα δεν ζούμε στο πιο καθαρό και χωρίς χημικά περιβάλλον. Το κάπνισμα είναι σαφώς ένας αιτιοπαθογενικός παράγοντας σε κάποιους τύπους καρκίνου του πνεύμονα, αλλά και προδιαθεσικός παράγοντας σε κάποιους άλλους καρκίνους. Που σημαίνει ότι ναι, δεν τον γεννά το κάπνισμα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει. Επίσης, είναι η έκθεση επαγγελματική, που σημαίνει καθημερινή, σε χημικές ουσίες και βλαπτικούς παράγοντες, σε αμίαντο, σε μπογιές, σε φορμαλδεΐδες. Έχουμε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που κατά κανόνα κάνουν συγκεκριμένους τύπους καρκίνους του πνεύμονα. Φυσικά παίζει ρόλο και το οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς, δηλαδή έχει και ένα γονιδιακό χαρακτήρα σε κάποιες περιπτώσεις. Πιστεύω αυτά είναι αρκετά για τον κόσμο. Αν ψάξουμε τις αιτίες θα φτάσουμε πάρα πολύ μακριά. Έχουν ενοχοποιηθεί ακόμα και οι ιογενείς λοιμώξεις που στην πορεία επαναλαμβανόμενες μπορούν τελικά να δημιουργήσουν μια δυσπλασία στο πνεύμονα και εκεί επάνω να δημιουργηθεί κάποιο καρκίνωμα, κάποια κακοήθεια.